Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να αφαιθούμε ξανά στον Κοσμά, τον Ειδικοπαλεύστη, ένα πραγματικό χριστιανό, φίλο Εβραίο φυσικά, σαν πραγματικός χριστιανός, ο οποίος αναφέρει κάτι για την ελληνιστική περίοδο όσον αφορά τους Εβραίους, κάποια σημαντικά στοιχεία. Και λέει, ήταν τότε που οι Έλληνες μεγαλουργούσαν, οπότε και ο Θεός φανέρωσε σε αυτούς κάποια σημεία της απέραντης αγαθότητάς του. Παράδειγμα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ο οποίος κατά τον πόλεμο εναντίον του Δαρίου πέρασε από τα Ιεροσόλυμα και συναντήθηκε με τον αρχιερέα των Ιουδαίων, δεν λέει το όνομά του, είναι ο Σιμών Τσατίκ φυσικά. Αυτός λοιπόν ο αρχιερέας με την επίσημη αρχιερετική ιστολή συναντήθηκε εκεί με τον Αλέξανδρο, ο οποίος κατέβηκε από το άλογο του και τον ασπάστηκε, δείχνοντάς του τον απόλυτο σεβασμό του. Εκεί όταν οι άνθρωποι του Αλέξανδρου το παρατήρησαν για αυτόν που έκαμε και ζήτησαν να τους εξηγήσει το γιατί, εκείνος εν είδη απολογίας τους είπε: «Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα την εξαρτία μου από τη Μακεδονία, μου παρουσιάστηκε στο όνειρο ένας τέτοιος άνθρωπος με την ίδια ακριβώς στολή και μου είπε: Πήγαινε και συνεχώς θα νικάς. Γι' αυτόν και ο Αλέξανδρος αποφάσισε τότε να προσφέρει θυσίες στον αληθινό Θεό και να χαρίσει πάρα πολλά δώρα στον ναό των Ιεροσολυμίτων». Αυτό φυσικά δεν το δέχονται οι μεγάλοι Έλληνες ράβες και καλά. Και είναι και άλλες πηγές που τον αφαίρουν αυτό, ο Ευσέβιος, ο Ιώσυπος και άλλοι. Αργότερα ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος, ο φιλάδελφος, μιλάμε για τον δεύτερο Πτολεμαίο, ζήτησε να πληροφορηθεί από τον Τρίφωνα, τον γιο του Φαλιαρέα, όλα τα σχετικά με τα Ιουδαϊκά βιβλία. Και μάλιστα έδειξε ιδιαίτερο ζήλο να τα αποκτήσει από τον αρχιερέα Ελεαζάρ. Μεγάλο σοφός ο Ελεαζάρ. Έτσι, για να πάρει, έστειλε πάρα πολλά δώρα σαν ανταπόδοση στον ναό και τον αρχιερέα, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε κοντά του 70 μορφωμένους γέροντες, 72 κατά κρίβεια, μετέφερε αυτά τα εβραϊκά, στα ελληνικά, όλα αυτά τα βιβλία. Τα τοποθέτησε δε όλα στην προσωπική του βιβλιοθήκη. Και βέβαια αυτή η εργασία ήταν αποτέλεσμα θείας πρόνοιας, γιατί με τον τρόπο αυτό η μετάφραση της βίβλου είναι ήδη πολύ πιο πριν της γέννησης του Χριστού έτοιμη. Δεν έγινε αργότερα στην εποχή των Αποστόλων, οπότε όλη αυτή η εργασία θα φαινόταν ύποπτη. Πράγματι, οι 70 βιβλιοθήκοντα ερμήνευσαν όσα αφορά τον Χριστό και τον επαναγγελισμό των εθνών σύμφωνα μόνο με τη φώτιση που του έδωσε ο Θεό και όχι με βάση κάποιε κατοπινέ σκοπιμότητε. Αργότερα, πάλι από τον Πτολεμαίο Φίσκον, αυτό είναι από του χειρότερου ψυχοπαθεί τυράννου τη Αιγύπτου, τη δυναστεία των Πτολεμαίων, όταν νίκησε του Ιουδαίου, ήταν και ο μόνο που ήταν και αντιεβραίο, ο μοναδικό αντιεβραίο αυτοκράτορα. Σκεφτόταν του νίκησε και σκεφτόταν του μεταφέρει εδώ στην Αλεξάνδρεια και του σκοτώσει όλου με του ελέφαντέ του. Ο Θεό έκανε πάλι το θάμα του. Το άγριο μένο των θηρίων αυτών, ο Θεό το γύρισε εναντίον των Αιγυπτιακών στρατών. Και έτσι έμαθε και στον Πτολεμαίο και στου ανθρώπου ότι οφείλουν να δείχνουν σεβασμό στο Θεό των Ιουδαίων. Οπότε στη συνέχεια ο Πτολεμαίο έκανε διαρκώ θυσίε και άλλε προσφορέ στον αληθινό Θεό και τιμούσε τον λαό του, δηλαδή του Ιουδαίου. Και μάλιστα του Ιουδαίου αυτού που είχαν μονίμω συμμάχου που είχαν τον ποινή βασιλιάδε του Μακεδόνου στην Αίγυπτο. Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι από αυτού του βασιλιάδε που πολέμησαν του Ιουδαίου και του υποδούλωσε για πολύ χρόνο. Αλλά και οι αυτοί στο τέλο διαπίστωσαν ότι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, είχαν μονίμω την βοήθεια του Θεού και κατάφεραν ακόμα να κερδίσουν τον πόλεμο. Παρότι ήταν τόσο λίγοι και τόσο ασήμαντοι. Ωραία. Και αυτά μα λέει αυτό ο μέγα πραγματικό χριστιανό, φίλο Εβραίο. Διότι αν δεν είσαι χριστιανό, αν δεν είσαι πραγματικά φιλοδέο, δεν είσαι χριστιανό, δεν είσαι τίποτα. Okay. Και φυσικά δεν δέχονται οι μεγάλοι Ελλάδε ότι πήγαινε ο Αλέξανδρος και τον προσκύνησε ο Σίμω Τσατίκ. Ότι ο Αλέξανδρος προσκύνησε τον Σίμω Τσατίκ. Ενώ το λένε οι πηγέ, αυτοί θα πούνε ναι, είναι έτσι για αλλιώ και αγιώτικα θα πούνε οι μεγάλοι Ελλάδε.